Καλημέρα, αγαπητή συναδέλφισσα και αγαπητοί συνάδελφοι. Στη σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το θέμα της συζήτησης είναι η εισήγηση η οποία έχει ετοιμαστεί και η οποία, εφόσον εγκριθεί από το Σώμα, θα είναι η πρότασή μας προς την Ολομέλεια για τα θέματα για τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να επιληφθεί η Βουλή ως προς το ζήτημα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Από τον κανονισμό, αυτό είναι το πνεύμα αυτών των Επιτροπών και των Υποεπιτροπών, να αναδεικνύουν θέματα στα οποία υπάρχει είτε κενό στην νομοθεσία, είτε πλημελής, στρεβλή, ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας και για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων να εισηγούνται, να επιληφθεί η Βουλή συνολικά. Έχετε λάβει μία εισήγηση. Όχι πολύ έγκαιρα είναι η αλήθεια. Είχατε μόνο μία μισή μέρα για να την διαβάσετε. Θα κάνω μία σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ώστε να μπορέσετε με τα σχόλιά σας και τις υποδείξεις σας να το εμπλουτίσετε και τελικά να γίνει αποδεκτό και να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Στην αρχή του κειμένου γίνεται μία αναδρομή στην νομοθεσία. Πρέπει να πω ότι αυτή η υποεπιτροπή έκανε μόνο τρεις συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου και έχει μόνο μία τον προηγούμενη, τον Οκτώβριο του 2016, ακριβώς γιατί ιδρύθηκε τόσο πρόσφατα. Άρα ακόμη ξυλαφά το θέμα και ανοιχνεύει το βηματισμό της. Θα πω επίσης ότι αυτή η πρώτη συνεδρίαση του 2016 που έγινε με την Προεδρία του Αϊχάν Καραγιουσούφ δεν αναφέρεται στο κείμενο, όχι γιατί υποτιμάται ή υπάρχει κάποιος λόγος να αγνοηθεί, αλλά γιατί αφορούσε συζήτηση με την Κρέτα, το Σώμα Ελέγχου Εφαρμογής της Κείμενης Νομοθεσίας στη χώρα μας, το οποίο σώμα, αυτό το Σώμα Ειδημόνων, έχει ήδη συντάξει την έκθεσή του, έχει υποβάλει συστάσεις στον Εθνικό Εισηγητή και άρα, εφόσον συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία αυτής της υποεπιτροπής, θα είναι το θέμα συζήτησης της πρώτης συνεδρίασης μετά την εκλογή Προεδρίου και τον προγραμματισμό. Άρα, ο σχολιασμός και η συσχέτιση του τι είπαμε, τι υποδείξαμε εμείς τον Οκτώβριο του 2016, τι πέρασε στις συστάσεις της Γκρέτα τώρα και τι πρέπει να γίνει, θα αποτελέσει θέμα συζήτησης, θα ήταν προθύστερο να σχολιαστεί σε αυτό το κείμενο και να υπάρξει εισήγηση στην Ολομέλεια χωρίς να έχει συζητηθεί το καταληκτικό κείμενο αυτού του οργάνου, της Γκρέτα. Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας, λοιπόν, κάνει μία αναδρομή στην νομοθεσία. Το φαινόμενο της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων καθεαυτό άρχισε να απασχολεί την νομοθεσία μας το 2002. Μέχρι τότε εφαρμοζόταν απλώς η νομοθεσία για την παράνομη πορνεία ή η εργατική νομοθεσία. Και στη συνέχεια η χώρα κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα με τα δύο της πρωτόκολλα. Κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, τη Σύμβαση της Βαρσοβίας. Ενσωμάτωσε στην Εθνική Νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων και επίσης την Ευρωπαϊκή Οδηγία που παρέχει πληρέστερη προστασία στα θύματα, η οποία ενσωματώθηκε στο νόμο 4251 του 2014 που αφορά γενικά την παραμονή αλλοδαπών πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα. Σύμφωνα με αυτή την νομοθεσία, όπως γνωρίζετε, συστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων.
το οποίο πρέπει να ασχολείται και με την πρόληψη και με τη δίωξη των δραστών και με την προστασία των θυμάτων και με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και επίσης να ενημερώνει τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και να εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Έχει έναν πολλαπλό ρόλο αυτό το γραφείο, το οποίο είναι μόνο τριμελές και για το οποίο η νομοθεσία προβλέπει να έχει σημεία επαφής με άλλα 8 υπουργεία, τα οποία οι διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν θεωρούν ότι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυτά είναι το Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη που υπάγεται στο εσωτερικό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο δεν υπήρχε το 2013 που κυρώθηκε η σύμβαση, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και επίσης μόνιμη σύνδεση με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης χωρίς να αποκλείεται και παρέμβαση και συνεργασία άλλων διεθνών οργανισμών όπως η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής είχε θέμα ακριβώς τη λειτουργία του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή σε σύνδεση με αυτά τα Υπουργεία και τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, ο οποίος επίσης προβλεπόταν από τον νόμο του 2013 και συστάθηκε με κοινή υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο του 2016 με τον τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας», συστάθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί βέβαια σε συνεργασία με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή. Αυτή ήταν και η βασική προσκεκλημένη στην πρώτη συνεδρίαση. Ακριβώς οι άνθρωποι που αποτελούσαν τα σημεία επαφής των Υπουργείων με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή και φυσικά οι άνθρωποι που στελεχώνουν, διευθύνουν καλύτερα, γιατί τον στελεχώνουν και άλλοι, τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έγινε μία παρουσίαση στο κείμενο των απόψεων που εξέφρασαν και όχι μια προσπάθεια να συντεθούν αυτές οι απόψεις και να αναφερθούν ομαδοποιημένες, ακριβώς γιατί είναι η πρώτη μας επαφή, η πρώτη ψηλάφιση του θέματος και θεώρησα χρήσιμο να καταγραφεί το τι επισημαίνει η κάθε υπηρεσία ως πρόβλημα και ως ζήτημα προς αντιμετώπιση. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν αυτά τα αιτήματα να εκφραστούν κάπως πιο συγκεντρωμένα. Για παράδειγμα, η ανάγκη επιμόρφωσης εκφράστηκε από όλους και γι' αυτό αποτέλεσε και το θέμα της τρίτης συνεδρίασης. Από εκεί και πέρα επισημάνθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ όλων αυτών των υπηρεσιών, η οποία δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη και είναι ένα στίχημα να εξασφαλιστεί και να εδραιωθεί. Από εκεί και πέρα, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη συμβολή της υπηρεσίας τους, που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα αναφέρω τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία όχι μόνο δέχεται κλήσεις στη γραμμή SOS, τη 15900, που λειτουργεί για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας σε βάρος των γυναικών, η εμπορία ανθρώπων και η εκμετάλλευση, είτε η σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε η εργασιακή εκμετάλλευση, είναι μια μορφή βίας, από τις οποίες η πρώτη αφορά κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό γυναίκες, αλλά και η δεύτερη αρκετά συχνά αφορά γυναίκες
και η γραμμή ΣΟΣ έχει ανταποκριθεί σε τέτοια περιστατικά και έχει δώσει πληροφορίες και φυσικά οι δομές υποστήριξης, δομές φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας διατίθενται για τη φιλοξενία θυμάτων τράφικινγκ πιθανών ή και αναγνωρισμένων. Πολύ σημαντική είναι η παρέμβαση του ΣΕΠΕ στην εντόπιση, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, στην εντόπιση θυμάτων εργασιακού τράφικινγκ, θυμάτων εμπορίας για την εργασιακή εκμετάλλευση. Η χώρα μας είχε το περιστατικό της Μανολάδας, το οποίο, όπως θα παρατηρήσετε, γίνεται συχνή αναφορά. Η αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού και ιδιαίτερα η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης σχετικά με το περιστατικό επέφερε μία καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία γεννά υποχρεώσεις συμμόρφωσης και είναι στο ρόλο μας να ελέγξουμε εάν έχει επέλθει αυτή η συμμόρφωση. Και επίσης ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι σημαντικός, αλλά δεν, κατά τη γνώμη των ίδιων των λειτουργών του, δεν αρκεί εάν δεν υπάρχει συνεργασία και από άλλες υπηρεσίες, οι οποίες εκτός από τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας μπορούν να ελέγξουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή η κοινωνική υπηρεσία μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες κατοικίας που είναι πολύ χαρακτηριστικές και ενδεικτικές για το αν πρόκειται για θύματα εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης ή απλώς για εργαζόμενους σε καλύτερες ή λιγότερες καλές συνθήκες. Και εδώ το ΣΕΠ έκανε μια πάρα πολύ χρήσιμη παρατήρηση ότι πολλές φορές οι συνθήκες για εργαζόμενους που δεν είναι θύματα τράφικινγκ είναι τέτοιες που σε άλλες ευνομούμενες χώρες αποτελούν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων. Αδήλωτη εργασία, μεγάλες καθυστερήσεις στις αμοιβές. Αυτό που απομένει σαν πολύ σοβαρή ένδειξη είναι η στέρηση εγγράφων ενός αλλοδαπού. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει τα εγγραφά του, δεν ξέρει που είναι, το κατακρατεί ο εργοδότης ή κάποιος ενδιάμεσος, τότε αυτό βάζει την υπόνοια ότι πρόκειται για εμπορία ανθρώπων. Τα άλλα όμως νοσηρά φαινόμενα που αναφέρθηκαν συμβαίνουν πολύ συχνά και σε υπηκόους της χώρας, οι οποίοι απλώς εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, γιατί αυτές τις συνθήκες μπορούν να βρουν, δυστυχώς. Βεβαίως, σημαντική ήταν, όπως πάντα, η συνεισφορά στον προβληματισμό του εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς η αστυνομία έχει σαν κύριο σκοπό τη δίωξη των ενόχων και την εξάρθρωση των κυκλωμάτων. Δεν πάβει όμως το προσωπικό της να έρχεται σε πρώτη επαφή με τα θύματα, άρα οφείλει να έχει και μια προτεραιότητα στην προστασία των πιθανών θυμάτων, μέχρι που να χαρακτηριστούν θύματα από την εισαγγελία και να έχουν την προστασία που προβλέπει ο νόμος. Ένα θέμα που δεν σχολιάστηκε και δεν σχολιάζεται και στο κείμενο, αλλά δεν μπορώ να μην το θέσω, είναι η πολύ χαμηλή αριθμή υποθέσεων τις οποίες η αστυνομία συλλαμβάνει και παραπέμπει. Στην Ελλάδα έχουμε διψήφια νούμερα, μιλάμε για 60, 80 περιστατικά, 120 έγιναν μόνο τη χρονιά που είχαμε το περιστατικό της... 120 έγιναν τα θύματα, συγγνώμη, τη χρονιά που είχαμε το περιστατικό της Μανολάδας, το οποίο, όπως ξέρετε, αφορούσε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων που συλλαμβάνονται και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, ακόμα μικρότεροι αριθμοί και καταδικάζονται ακόμα μικρότεροι. Σαν μέτρο σύγκρισης αναφέρω ότι στη Βρετανία αυτός ο αριθμός είναι 4.000 περιστατικά το χρόνο. Όσο μεγάλη και να είναι η διαφορά του πληθυσμού, δεν μπορεί να ικανοποιούμαστε με τις 60 ή 80 υποθέσεις που εντοπίζονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Επίσης απασχολεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως μας είπαν οι εκπρόσωποι του. Και εδώ παίζει ρόλο
ακριβώς η αντιμετώπιση που έχουν τα θύματα, η διαχείριση των θυμάτων, των πιθανών θυμάτων, ώστε να ενδυναμωθούν και να δεχθούν, να καταγγείλουν και στη συνέχεια να καταθέσουν, να ακολουθήσουν όλη την δικαστική διαδικασία και όχι να επιδιώξουν μια πιο ανώδυνη για αυτά πιθανόν απλή διαδικασία επαναπατρισμού. Πράγμα που θα στερήσει τη δικαιοσύνη από μαρτυρίες, δεν θα προχωρήσει νομική διαδικασία, δεν θα προχωρήσει δικαστική διαδικασία και δεν θα έχουμε καταδίκη των ενόχων. Το στοιχείο επίσης που συνέδραμαν η λειτουργία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η δημιουργία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της αρχής συνδρομής για τα θύματα που έχουν υποστεί κάποια εγκληματική ενέργεια και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής αποζημίωσης θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες και πράξεις. Σχετική νομοθεσία υπάρχει αρκετά χρόνια στη χώρα μας, από το 2010 αν θυμάμαι καλά, αλλά το να εφαρμόζεται με τρόπο που να προστατεύονται ακριβώς πρόσωπα τα οποία έχουν τις λιγότερες δυνατότητες να διεκδικήσουν αποζημίωση είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, πολύ σημαντική στην αναγνώριση πιθανών θυμάτων και στην ταυτοποίησή τους στη συνέχεια μπορεί να είναι η συμβολή υγειονομικών, είτε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε των νοσοκομείων, είτε και των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων. Το ΚΕΛΠΝΟ παίζει ρόλο σε αυτούς τους χώρους, επεξεργάζεται δείκτες που θα βοηθήσουν τους υγειονομικούς να αναγνωρίζουν θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης είτε σεξουαλικής είτε εργασιακής. Όπως ξέρουμε, οι άλλες κατηγορίες είναι τα πρόσωπα που απάγονται για την αφαίρεση οργάνων. Αυτό, όσο και να το έχουν κατά νου οι υγειονομικοί μας, δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Και φυσικά τα θύματα επαιτίας, στα οποία παρέλειψα να πω ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, γιατί η υπηρεσία του είναι αυτή που έρχεται σε πρώτη επαφή με το φαινόμενο. Βεβαίως, πιθανότητα να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, είτε για σεξουαλική είτε για εργασιακή εκμετάλλευση, είτε για αφαίρεση οργάνων πιθανώς σε μια επόμενη χώρα, είτε για επαιτία, είτε και για καταναγκαστικούς γάμους, είναι πρόσωπα τα οποία εντάσσονται στις προσφυγικές ροές που υποδέχθηκε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό έκανε απαραίτητη την παρουσία των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Υπηρεσίας Ασύλου, των οποίων οι λειτουργοί διαβεβαίωσαν για την ευαισθητοποίησή τους και στον εντοπισμό πιθανών θυμάτων, παρόλο που στα έντυπα, αυτό αναφέρθηκε, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής δεν υπάρχει καν σχετική θέση για να αναφέρεται. Η διαχείριση γίνεται εκ των ενόντων και των λειτουργών της Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίοι όταν βέβαια τους παραπέμπεται πρόσωπο χαρακτηρισμένο ως θύμα εμπορίας οφείλουν να του δώσουν τη διεθνή προστασία που λέει η διεθνής νομοθεσία, αλλά και τα ίδια προσπαθούν με το ερωτηματολόγιο τους να εντοπίζουν τέτοια πρόσωπα στη συνέντευξη πρώτου βαθμού και να τους παρέχουν την προστασία που προβλέπεται. Το λιμενικό σώμα έρχεται σε επαφή, όπως μας εξήγησαν οι εκπρόσωποι του, έρχεται σε επαφή με πιθανά θύματα τράφικινγκ μόνο στο στάδιο της μεταφοράς, στο οποίο αντικειμενικά, λόγω συνθήκων, η στάση των πιθανών θυμάτων είναι επιφυλακτική. Σε εκείνο το στάδιο ακόμη δεν έχουν πιθανόν συνειδητοποίηση το ότι πρόκειται να τους συμβεί και άρα τους ενδιαφέρει να περάσουν, ακόμη συνεργάζονται με τον διακινητή που στη συνέχεια σκοπεύει
να τα εκμεταλλευτεί, να τα παραδώσει προς εκμετάλλευση. Δεν είναι ο διακινητής ο οποίος θα κάνει τη διακίνηση, θα αμοιφθεί γι' αυτό και θα δεν παρεμβαίνει από εκεί και μετά. Συνεργάζω λοιπόν με αυτού του είδους το διακινητή, ακριβώς γιατί ελπίζουν στο να βρούνε εκεί που πηγαίνουν μια θέση εργασίας, καλές συνθήκες και δεν είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με τις αρχές του λιμενικού, άρα λίγα πράγματα μπορεί να προσφέρει, όπως μας είπαν, η λειτουργία του, εκτός αν πρόκειται για ανήλικους, για τους οποίους υπάρχει ειδική ευαισθητοποίηση και πρόνοια να επιληφθεί η εισαγγελία ανηλίκων, η οποία επίσης οφείλει να ασχοληθεί και με την επιτροπία τους. Εδώ διαπιστώθηκε ένα κενό από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ένα κενό διοικητικό, διότι, όπως επισήμανε η αρμόδια λειτουργός, από τη στιγμή που η αρμοδιότητα για τους ασυνόδευτους ανήλικους το Σεπτέμβριο του 2016 μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν δημιουργήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό μόρφωμα αναφοράς που θα κινήσει αυτό το μηχανισμό, το οποίο μέσω του ΕΚΑ υπήρχε ήδη στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι ένα κενό το οποίο πρέπει, όπως θα δείτε και στις προτάσεις, πρέπει να συμπληρωθεί το ταχύτερο. Επίσης, το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως μας επισήμαναν, μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και με τα κέντρα κοινότητας, τα οποία θα έχει σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Μία υποχρέωση που προκύπτει για τη χώρα μας από τις διεθνείς συνθήκες είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων για αυτά τα περιστατικά και αυτή τη διαχειρίζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς, όμως σημαντική, όπως μας είπαν, ειδικά στην πρώτη φάση συγκρότησης, είναι η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ, των οποίων οι λειτουργοί ανέφεραν πως θεωρούν ότι πρέπει να είναι η συμβολή τους. Επειδή, όπως σας είπα, αυτό στο οποίο συμφωνούσαν όλοι ήταν στην ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και των δημόσιων λειτουργών, αλλά και των λοιπόν εργαζομένων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πεδίο, στα πεδία που έρχονται σε πρώτη επαφή με πιθανά θύματα τράφικινγκ, η τρίτη συνεδρίαση είχε ακριβώς αυτό το θέμα. Προσκεκλημένες ήταν η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η κυρία Ξανθή Πηδημητρούλια, διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και η κυρία Άννα Κοντονή, διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΑ. Φυσικά και στις δύο συνεδριάσεις ήταν παρόν ο κύριος Μοσκόφ, ο Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, και συνέβαλε με το να θέτει τα ζητήματα και να εξηγεί το συντονιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει το γραφείο του. Σε αυτή τη συνεδρίαση επίσης ήταν προσκεκλημένοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στις υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται η δυνατότητα επιμόρφωσης που μπορεί να προσφέρει, να προσφέρουν οι δομές επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες, όπως μας τονίστηκε, δυστυχώς δεν δικαιούνται να προσφέρουν οι υπηρεσίες σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και άρα μένει στην αρμοδιότητα του γραφείου του Εθνικού Εισηγητή με διάφορου είδους διοργανώσεις και με χρηματοδότηση είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από δωρεές, να επιμορφώνει τους λειτουργούς αυτούς μέχρι που να βρεθεί μια πιο μόνιμη δομή. Και αυτό επίσης ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Παρουσιάστηκαν λοιπόν από τις αρμόδιες διευθύντριες η λειτουργία των υπηρεσιών τους, των δύο δομών
που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Δίκης και Αυτοδίκησης για την επιμόρφωση των δημόσιων λειτουργών. Και καταρχήν μας τονίστηκε ότι ακριβώς για να ξεκινήσει να τεθεί σαν θέμα επιμόρφωσης οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να το ζητήσει κάποια υπηρεσία. Μόνο ο Εθνικός Συγητής για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων ζήτησε να περιληφθεί το θέμα στα αντικείμενα διδασκαλίας αυτών των δομών εκπαίδευσης. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι άλλες υπηρεσίες δεν το ζήτησαν. Παρόλα αυτά, υπάρχει στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης λειτουργήσαν 2 προγράμματα μέσα στο 16. Στο ένα εκπαιδεύτηκαν 400 δημόσιοι υπάλληλοι προερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα, αστυνομία, λιμενικό, τελωνία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις υπηρεσίες ασύλου και πρώτης υποδοχής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και άλλο ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε ειδικά την προστασία των παιδιών, πιθανών και αυτών θυμάτων εμπορίας, είτε με σκοπό την επετία, είτε με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, είτε ακόμη και τη σεξουαλική εκμετάλλευση σε κάποιες περιπτώσεις. Επαγγελματίες λοιπόν που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, εργαζόμενοι σε παιδιατρικά νοσοκομεία, και σε αυτό έχουν επίσης, σε προγράμματα που λειτουργούν από το 2010 έχουν επιμορφωθεί 3.500 δημόσιοι υπάλληλοι σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Μια μορφή ακραία μάλιστα της βίας κατά των γυναικών είναι και η εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική συνήθως και μερικές φορές και την εργαλειακή και την εργασιακή εκμετάλλευση. Όσο αφορά την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Διευθύντρια εξήγησε ότι δεν υπάρχει το θέμα της εμπορίας ανθρώπων σαν ειδικό μάθημα, αλλά μπορεί να εισαχθεί οριζόντια σε μαθήματα και εργαστήρια που αφορούν στα διάφορα θέματα με τα οποία ασχολείται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στα οποία εκπαιδεύει το προσωπικό και της Γενικής Διοίκησης και τις υπηρεσίες υγείας και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, με εξειδικεύση στην περιφερειακή ανάπτυξη και με πρόνοια να υπάρχει τροφοδότηση από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές πρακτικές. Ένα ειδικό σώμα το οποίο στο πεδίο του ασχολείται με το θέμα είναι το Σώμα των Διπλωματών και Προξενικών Υπαλλήλων, και αυτό εκπαιδεύεται από την Διπλωματική Ακαδημία, στην οποία το θέμα το διδάσκει ο κύριος Μοσκόφ, ο Εθνικός Συγητής για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, διότι, όπως εξηγήσαμε, είναι ήδη υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών και άρα καθήλυν αρμόδιος. Οι ενώσεις των εργαζομένων κλήθηκαν ακριβώς για να εκτιμηθεί αφενός από την Επιτροπή, να παρουσιαστεί στην Επιτροπή, αλλά και να ενισχυθεί μέσω αυτής της διαδικασίας της συζήτησης στην Επιτροπή, το ενδιαφέρον των ίδιων των εργαζόμενων για το αντικείμενο και άρα η απαίτηση και των ίδιων των εργαζόμενων να συμμετέχουν, να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης με θέμα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και κυρίως τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων. Γιατί το στίχημα που αφορά την κοινωνία, το στίχημα που αφορά τον κάθε εργαζόμενο και μάλιστα σε μια τέτοια υπηρεσία είναι ο εντοπισμός του θύματος. Η διαχείριση του θύματος αφού εντοπιστεί και χαρακτηριστεί ως τέτοιο από την εισαγγελία, λίγο ή πολύ είναι δρομολογημένοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Εκείνο για το οποίο σχεδόν δεν έχουμε εικόνα
και μάλλον εκεί χάνονται τα περιστατικά και έχουμε τους μικρούς αριθμούς που έχουμε, είναι ο εντοπισμός πιθανών θυμάτων. Και γι' αυτό το θέμα χρειάζεται να καλλιεργηθεί ευαισθησία στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής επαφής με τους χώρους τους οποίους μπορεί να βρίσκονται πιθανά θύματα. Υπήρξαν εκπρόσωποι, παρέστησαν στην Επιτροπή εκπρόσωποι εργαζομένων και από την Υπηρεσία Ασύλου, από το Συλλόγους Εργαζομένων, έτσι, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, και από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Από την ΟΛΜΕ ήρθαν δύο μέλη του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης και συνέβαλαν ιδιαίτερα στον προβληματισμό για την πρόληψη εμπλοκής σε κυκλώματα εμπορίας ευάλωτων παιδιών, τα οποία ναι μεν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σχολείο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει διαρροή, και άρα οι ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί πιθανόν μπορούν να προλάβουν κάτι. Οι εκπρόσωποι λοιπόν του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις στην Επιτροπή, στελέχους των σχολείων με επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, οι οποίοι θα ασχολούνται ιδιαίτερα με τα ευάλωτα παιδιά, δικτύωση των σχολείων με φορείς ψυχικής υγείας, συμβουλευτικούς σταθμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, ανάπτυξη τοπικών δικτύων συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων παιδικής προστασίας, λειτουργία αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών δομών, αντιμετώπιση σχολικής διαρροής, εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών με αγωγή υγείας, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφαλή χρήση του διαδικτύου, το οποίο, όπως ξέρουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση και μάλιστα νεαρών υποψήφιων θυμάτων, ενίσχυση μέτρων κοινωνικής πολιτικής και υποστήριξη οικογενειών που διαβίουν σε δυσμενείς συνθήκες και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα δικαιώματα του παιδιού, την νομοθεσία, την αναγνώριση ενδείξεων κακοποίησης και τη διαχείριση περιστατικών. Και βέβαια, ως εκπαιδευτικοί, επισήμαναν την ανάγκη να διαχυθούν οριζόντια γνώσεις, δηλαδή να συμπεριληφθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα γνώσης που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, τη σεξουαλικότητα και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ανέφεραν το παράδειγμα της αντίστοιχης διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να αμφισβητούν τα στερεότυπα και ο ρατσισμός, να εμπεδωθεί η αποδοχή του άλλου στους μαθητές και στις μαθήτριες της χώρας, διαδικασία που είχε μεγάλη επιτυχία, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα της ομαλότατης ενσωμάτωσης αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία μας. Επίσης υπήρχαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δική τους υπηρεσία, ζητώντας πέρα από επιμόρφωση καλύτερη στελέχωση και περισσότερα μέσα για να ασκούν το έργο τους. Το ίδιο φυσικά ζήτησε και ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος έθεσε και το ζήτημα της μακροχρόνιας παραμονής σε παιδιατρικά νοσοκομεία παιδιών θυμάτων κακοποίησης, είτε πρόκειται για θύματα εμπορίας είτε όχι, διότι δεν υπάρχουν θέσεις σε προνοιακές δομές. Γνωστό το θέμα, το θέτει και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το διαπιστώνουμε και όποτε ασχολούμαστε με ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς. Προφανώς οι δομές δεν επαρκούν ούτως ή άλλως και χρειάζεται, είναι απολύτως απαραίτητη η ανάπτυξή τους. Αντίστοιχη με τις αστυνομίες ήταν και η τοποθέτηση των εκπροσώπων του λιμενικού. Η δεύτερη συνεδρίαση, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτών των δύο που ανέφερα, είχε σαν αντικείμενο ενημέρωση της υποεπιτροπής από το Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, τον κύριο Ηλία Χατζή.
Και ήταν λίγο περιπετειώδης, διότι ο κύριος Χατζής έπεσε σε στάση εργασίας υπαλλήλων στο αεροδρόμιο της Βιέννης, οπότε η συνεδρία ακολούθησε μια όχι πολύ κανονική διαδικασία, καθώς τον περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση έγινε. Ο κύριος Χατζής συνεισέφερε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, αφενός για την λειτουργία αυτού του γραφείου, το ΟΗΕ, το οποίο επιβλέπει ακριβώς την εφαρμογή τη σύμβαση του Παλέρμου που έχει κυρώσει και η δική μας η χώρα. Αναφέρθηκε σε διεθνή δεδομένα για την έκταση του φαινομένου εμπορίας ανθρώπων, στην μεγάλη βαρύτητα που έχει ο ρόλος φορέων όπως αυτός του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και την ανάγκη συντονισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Και σε αυτή τη συνεδρίαση συνέβαλαν με την παρουσία τους άνθρωποι οι οποίοι μέσω οργανώσεων ασχολούνται με τη στήριξη των θυμάτων. Ήτανε παρούσες εκπρόσωποι του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτήμα, του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, της Άρσης, του Πράξης, του ΑΚΤΑΠ, της Α21, της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, της Ουκρανοελληνικής Σκέψης και της Μέριμνας Ζωής, της ΚΑΣΑΠ Χελάς και της Πακιστανικής Κοινότητας. Πέρα, οι οργανώσεις υποστήριξης ανέφεραν καταρχήν το έργο τους, στατιστικά στοιχεία πολύ χρήσιμα, με δεδομένο ότι η επαφή τους με το πεδίο καταγράφει πιθανά θύματα τα οποία πολλές φορές δεν ταυτοποιούνται, δεν πείθονται να καταθέσουν, άρα δεν καταγράφονται στις στατιστικές που καταγράφουν βεβαιωμένα, πιστοποιημένα θύματα και έχει πολύ ενδιαφέρον η τύχη αυτών των ανθρώπων. Τόνισαν ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη διαχείριση ανηλίκων. Επίσης, τόνισαν το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ξενών στο οποίο μπορούν να γίνουν γυναίκες, δεν υπάρχουν ή υπάρχουν όσο μπορούν να τους λειτουργούν οι αντίστοιχες οργανώσεις ξενώνες για άντρες θύματα εμπορίας είτε για εργασιακή είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως και ελάχιστες δυνατότητες φιλοξενίας LGBTQ ατόμων. Και επίσης τόνισαν την ανάγκη και στελέχωσης αυτών των φορέων και επιμόρφωσης των στελεχών τους και προθυμοποιήθηκαν δύο από αυτές τις οργανώσεις, η Διοτήμα και η ΑΚΤΑΠ, να συμβάλλουν με την σύνταξη εκθέσεων κάθε χρόνο και την κατάθεση των δικών τους στοιχείων ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το φαινόμενο. Οι εκπρόσωποι μεταναστευτικών οργανώσεων αναφέρθηκαν στις δικές τους εμπειρίες, στην μεγάλη έκταση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων στο χώρο των Αφρικανών γυναικών. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όντως έκανε εντύπωση ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο εύκολα διαπιστώνεται ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, σε πλατείες της Αθήνας, δεν επισημάνθηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας, είτε υπηρεσιακούς είτε συνδικαλιστικούς. Φάνηκε μια αιμονή στις μέχρι τώρα υπάρχουσες στατιστικές που αναφέρονται σε χώρες προέλευσης θυμάτων, Βουλγαρία, Ρουμανία, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα έπρεπε να δοθεί αυτό το έναυσμα για να στραφεί και προς αυτό το χώρο η προσοχή των διοκτικών αρχών. Έγινε λόγος για θύματα πολλαπλής ευαλωτότητας, όπως για παράδειγμα θύματα
τα οποία μπορούν να έχουν εθιστεί σε ουσίες, να έχουν μολυνθεί από νοσήματα ιδιαίτερα σοβαρά, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Μάλιστα, αντιμετώπιση η οποία πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια να μην διακόπτεται με έναν εσπευσμένο επαναπατρισμό. Και επίσης αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο εργασιακό τράφικινγκ, για το οποίο, όπως καταγγέλλεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και το τρίκ του ναυτικού φυλαδίου ή να χρησιμοποιείται απροκάλυπτη ρατσιστική βία, όπως στο περιστατικό που μας απασχόλησε στον Ασπρόπυργο. Προσπαθώντας, όπως είδατε, να συγκεράσουμε όλες αυτές τις επισημάνσεις σε ένα θέμα το οποίο, ξαναλέω, είναι πρωτόγνωρο και για τα μέλη της Επιτροπής μας, και εμείς το ψηλαφούμε, αλλά και οι υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται ακόμη ανοιχνεύουν αφενός την έκταση και τις διαστάσεις του προβλήματος, αφετέρου τις δικές τους δυνατότητες. Οι προτάσεις που αναφέρθηκαν συχνότερα και στις οποίες μπορούμε να καταλήξουμε είναι η αναγκαιότητα εκπαίδευσης και των δημόσιων λειτουργών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων στο πεδίο. Έχει παραλυφθεί στο κείμενο, αλλά πρέπει να προσθεθεί. Εδώ είναι σημαντική η πρόταση της κυρίας Καμψίδου από το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να επαναλειτουργήσουν τα γραφεία επιμόρφωσης στα Υπουργεία. Τώρα, η αναγκαιότητα που επισημάνθηκε από όλους είναι ο πληρέστερος συντονισμός του γραφείου του Εθνικού Εισηγητή με τα σημεία επαφής στα Υπουργεία, όπως ορίζει ο νόμος 4198. Ο νόμος 4198 ορίζει την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που αναθέτουν αυτό το ρόλο σε δημόσιους λειτουργούς με τετραετή θητεία. Άρα, σταθερή συνεργασία των εντεταλμένων λειτουργών και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εμείς. Επίσης, η πλήρωση στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και η παροχή των αναγκαίων πόρων για το έργο του, η κάλυψη του διοικητικού κενού της Επιτροπής των Ασυνόδευτων Ανήλικων, η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων της νομικής και της άλλης προστασίας των θυμάτων και των πιθανών θυμάτων. Αναφύονται συνέχεια θέματα και με τη νομική τους υποστήριξη και με την δυνατότητα παραμονής τους και με το χειρισμό τους μετά. Πάσχει η προστασία. Τυπικά μπορεί να τηρείται η διεθνής νομοθεσία, αλλά στην πράξη τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Και βεβαίως η επαρκή στελέχωση των διοκτικών αρχών και η παροχή των αναγκαίων πόρων για το έργο τους. Το κείμενο είναι ανοιχτό σε σχολιασμό. Οι συμβολές σας θα είναι σημαντικές. Γεια σας.